Εσύ είχες άγχος σήμερα? Δεν είχα καθόλου άγχος. Μπήκα πάρα πολύ ήρεμη μέσα. Είμαι πολύ χαρούμενη που πήρα ένα μετάλλιο. Δεν πειράζει που δεν είναι το χρυσό. Δεν θα σε μαλώσουμε, μην ανησυχείς. Είμαι πολύ ευτυχισμένη. Εντάξει, ήταν πολύ δύσκολος αγώνας. Δεν περίμενα την κατάταξη έτσι όπως βγήκε. Με τίποτα δεν περίμενα την Καμερουνέζα να κερδίσει. Κανείς δεν την περίμενε. Κανείς. Έχει κερδίσει 2 συνεχόμενες Ολυμπιάδες. Εντάξει, έτσι είναι οι αγώνες. Πρώτη φορά γίνεται τέτοιος τελικός με 6 άτομα πάνω από τα 15 μέτρα. Δεν το φανταζόμουν ποτέ. Και μάλιστα που λέγανε ότι δεν θα γίνουν επιδόσεις στην Κίνα, εγώ βλέπω ότι γίνονται επιδόσεις παγκόσμιο ρεκόρ και παραλίγο σήμερα να μπορούσα να κάνω κι εγώ ένα παγκόσμιο ρεκόρ. Λες, το πιστεύω πλέον. Λες πήγε να βοηθάνε τελικά η υγρασία και να μην το ξέραμε. Δεν νομίζω, γιατί για μένα έκανα μισό αγώνα, προσπάθησα, αλλά λόγω της υγρασίας και της ζέστης αυτή την ώρα έπαθα κράμπες όπως είδατε και γι' αυτό δεν μπόρεσα να βγάλω καλύτερο άλμα. Γιατί αν έγραφε το άλμα το τρίτο μου, νομίζω ήτανε, το τρίτο. Το τρίτο. Ναι, ήμουνα σίγουρη ότι θα κέρδιζα με αυτό το άλμα. Αλλά δεν έχει σημασία. Θέλω να ευχαριστήσω τον προπονητή μου, τον Θανάση Σιούντρη. Αφιερώνω αυτό το μετάλλιο στον εαυτό μου πρώτα απ' όλα, στον προπονητή μου, στον Θανάση Σιούντρη, στην οικογένειά μου. Για τη στήριξή τους, στον άντρα μου που βρίσκεται μαζί μου και με στηρίζει πάντα. Και σε όλους αυτούς τους Έλληνες που μας στηρίζουν και μας αγαπάνε. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι από εδώ και πέρα να συνεχίσουμε με επιτυχίες. Εγώ είμαι πολύ συγκινημένη. Κρίμα που δεν μπόρεσα να βγάλω το τελευταίο μου άλμα. Αλλά δεν πειράζει, έτσι είναι οι αγώνες. Δεύτερο μετάλλιο σε δεύτερο συνεχόμενος Ολυμπιακούς αγώνες. Πάντα καλά πλασαρίσματα. Και όλα αυτά για τους φίλους που ενδεχομένως δεν το ξέρουν, που δεν είναι τόσο του στίβου. Δεν ξεκίνησες όλα αυτά από 20 χρονών. Προσπάθησες, επέμεινες, πέρασες δύσκολες στιγμές. Οι φίλοι του Στίβου τα ξέρουν αυτά. Τι είναι αυτό που όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και από το 2004 και μετά, που πήρες πια το δρόμο σου, ποια είναι αυτά τα στοιχεία, γιατί μας βλέπουν πολλά νέα παιδιά που ίσως δυσκολεύονται και ζορίζονται και προσπαθούν. Τι είναι αυτά τα στοιχεία τα οποία σε κράτησαν να προσπαθείς ακόμη και σε δύσκολες εποχές και τα τελευταία 5 χρόνια να είσαι πάντα παρούσα στα μεγάλα ραντεβού? Αυτά τα στοιχεία ήταν η θέληση και η ψυχή που είχα. Η δύναμη, έχω κάνει και το τατού εδώ, σημαίνει δύναμη και τιμή. Πρέπει να έχεις δύναμη για να κάνεις αυτό που κάνουμε εμείς και να είσαι αξιοπρεπής, να έχεις τιμή. Και νομίζω ότι και η βοήθεια κάποιων δικών μου ανθρώπων να με παροτρύνουν, αλλά και η δύναμη της ψυχής μου με κράτησε να είμαι ψηλά αυτά τα 4 χρόνια. Και θα προσπαθήσω από εδώ και πέρα, όσα χρόνια κάνω ακόμα αθλητισμό, να είμαι ακόμα ψηλά. Άρα λοιπόν μπορούμε να είμαστε ήσυχοι, αυτό που σου είπα νωρίτερα, χωρίς άγχος κάθε φορά που εσύ αγωνίζεσαι, ότι θα συνεχίσεις. Σίγουρα θα συνεχίσω. Φυσικά θέλω να φύγω με το κεφάλι ψηλά, να κατακτάω συνέχεια μετάλλια, αφού μπορώ και πιστεύω στον εαυτό μου πάρα πολύ. Αλλά θέλω να πω και σε όλο τον κόσμο που μας παρακολουθεί ότι είναι πάρα πολύ δύσκολος ο δρόμος για να φτάσεις εδώ. Θέλει πάρα πολύ γερά νεύρα. Έχουμε περάσει πολλές δυσκολίες με το Θανάση, με τον προπονητή μου. Πολύ άγχος. Αλλά τουλάχιστον είμαστε εδώ, θα είμαστε εδώ και θα συνεχίζουμε. Πονόλη, εμείς ευχαριστούμε για μια ακόμη χρονιά. Έτσι. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο για τη στήριξή του. Όλο τον κόσμο που βρέθηκε, όλους τους Έλληνες που βρέθηκαν μάλλον εδώ, γιατί βρέθηκαν πολλοί Έλληνες εδώ. Σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Σε ευχαριστούμε. Καλή επιστροφή. Και έτσι ελπίζω αρκετά χρόνια ακόμα να δίνουμε νέα ραντεβού από εδώ και να ευχαριστούμε εκ μέρους του κόσμου εσένα. Όχι καλή επιστροφή, γιατί έχω και δεύτερο αγώνισμα. Έτσι. Θα τα φτιάξεις, να φύγουν οι κράμπες και να σε δούμε και στο τελικό του μήκους. Μακάρι. Αυτός θα είναι ο επόμενος μου στόχος. Ωραία. Λοιπόν, καλή ξεκούραση. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.